να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τα ομαδικά αθλήματα, καθώς είχαμε και την πολύ σημαντική επιτυχία στον χώρο του στίβου στη σφαιροβολία από τον Δημήτρη Αντωνάτο, αθλητή της γυμναστικής εταιρείας Κεφαλονιάς. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο συγκεκριμένο αγωνίσμα. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Μεταξάς, ο οποίος είναι προπονητής στη γυμναστική εταιρεία Κεφαλονιάς. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Μεταξά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη χαμηλή πτήση στα σπορ. Καλησπέρα και από εμάς, από το Δημοτικό Στάδιο Εργοστολίου. Λοιπόν, κύριε Μεταξά, δύο λόγια για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία του αθλητή. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Ήταν το ιδανικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς, θα έλεγα, για τον Δημήτρη Αντωνάτο, ο οποίος συμμετείχε στην ημερίδα που έγινε στην Αθήνα, στον Άγιο Κοσμά, στη σφαιροβολία κάτω των 18 ετών και κέρδισε την πρώτη θέση, σημειώνοντας μια τεράστια επίδοση 20 μέτρα και 62 εκατοστά. Μια επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της συγκεκριμένης των κάτω των 18 ετών. Έγινε ο πρώτος Έλληνας που ξεπερνάει τα 20 μέτρα σε αυτή την ηλικία και είναι και η πρώτη, καλύτερη μάλλον, επίδοση αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό τι σημαίνει τώρα για τον αθλητή, που μπορεί να φτάσει λόγω αυτής της επιτυχίας και τι το μέλλον σίγουρα προδιαγράφεται λαμπρό, γιατί νομίζω θα έρθουν και πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ήδη έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό, στο παρελθόν. Έτσι, τι λέει το πρόγραμμα, τι ακριβώς πρόγραμμα έχει ο αθλητής από αγώνες τώρα? Θα συνεχίσει τους αγώνες στον κλειστό στίβο. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα με τον κλειστό στίβο στην Ελλάδα, καθότι δεν έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις. Όμως θα γίνει μια ημερίδα στο Εστάδιο Διονύσης Κεφυλίας και πιστεύουμε ότι και εκεί θα πιστοποιήσει αυτή την επίδοση, δώσει κάτι άλλο. Ο Δημήτρης πράγματι από πέρυσι συμμετείχε στο αγώνες στο εξωτερικό, ήταν τρίτος στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα, συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε το καλοκαίρι στην Ιερουσαλήμ. Είναι ένας ανερχόμενος αθλητής, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Εμείς το βλέπουμε και το παρατηρούμε με μεγάλη χαρά και περηφάνεια. Είναι και η πρώτη φορά που έχουμε έναν αθλητή σε τόσο υψηλό επίπεδο εδώ στην Κεφαλονιά, στον χώρο του στίβου. Και πιστεύουμε ότι να είναι υγιής πρώτα απ' όλα, θα μας φέρει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα σε όλο τον κόσμο και αυτό δείχνει ότι ο στόχος του σε κάποια χρόνια, έτσι, να ευχηθούμε να πάει και σε ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις. Ο ίδιος, έτσι, τι είναι αυτό που θα ήθελε, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά έχουν και τις σπουδές τους, έχουν και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνει και αυτός ο αθλητής και μέσα σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις ξεχωρίζει τον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι το να συνδυάζεις τον αθλητισμό με τις υποχρεώσεις σου στο σχολείο δεν είναι και το πιο εύκολο, ειδικά όταν γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον ίδιο και στους προπονητές του. Όπως έχουμε ξαναπεί, προπονείται με τον πατέρα του, τον Γιώργο Αντωνάτο, παλιό πρωταθλητής της σφαιροβολίας κι αυτός, και με τον Γρηγόρη Τζορτζιάδη, ο οποίος ζει στην Αθήνα. Σίγουρα ο Δημήτρης είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων, δουλευταράς, κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχει όλο το πακέτο, πιστεύω, για να έχει μια εξέλιξη στο μέλλον, συνδυάζοντας τις σπουδές του με τον πρωταθλητισμό. Μάλιστα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Από εκεί και πέρα, να πούμε βέβαια ότι η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς είδε πάρα πολλούς αθλητές που συμμετείχαν στα Βεργότια, είτε από την Κεφαλονιά, είτε εκτός Κεφαλονιάς, είτε τους διεθνείς αθλητές που συμμετείχαν και είχαν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι τα Βεργότια τους έδωσαν μια θετική, ένα θετικό δρόμο στη συνέχεια και ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε μεγάλες επιδόσεις. Και η Μαρία Βούκοβιτς που προπονείται, με Ελληνίδα προπονήτρια, επίσης είχε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ότι βοήθησαν τα Βεργότια σε αυτό, έτσι. Θεωρείται ένας βούρικος αγώνας όλα αυτά τα χρόνια. Να μην ξεχάσουμε την Φράγκλιν που ήρθε στα Βεργότια και έκανε τίτλους και μετά πήρε και μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον, στο Τριπλούν βέβαια. Μακάρι οι αγώνες, μια και αναβαθμίστηκαν κιόλας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, να γίνουν το 23 στο καινούριο Ταρτάν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στο Στάδιο Εργοστολίου, να μπει το καινούριο Ταρτάν και να είναι στην ώρα του. Το παλεύουμε και πιστεύουμε ότι θα είμαστε φέτος ένας πολύ πολύ πιο δυνατός αγώνας σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Είναι γεγονός ότι είναι και ένα κίνητρο πια για τους αθλητές στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Δηλαδή, είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους,
να έρθουν και σε ένα πολύ όμορφο νησί όπως είναι η Κεφαλονιά. Νομίζω όλα συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Οι αγώνες γίνονται και κοντά στο καλοκαίρι, οπότε είναι και πολύ θετικό αυτό. Έτσι, πάντα δηλαδή ότι βοηθάει στο να έρθουν και να δουν την όμορφη Κεφαλονιά. Ναι, είναι ένα στοίχημα αυτό να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τον αθλητικό τουρισμό, όπως λέγεται, με τους αγώνες αυτούς. Όσοι αθλητές ήρθαν, είπαν τα καλύτερα λόγια για το μέρος, για την ευκολία πρόσβασης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε διεθνές αεροδρόμιο με απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Έχουμε πολύ ψηλή ποιότητα καταλήμματα. Το στάδιο είναι προσβάσιμο με τα πόδια από την πόλη. Οπότε έχει το πακέτο για να έρθουν αθλητές όχι μόνο για τα Βεργότια, αλλά ακόμα και για προετοιμασίες. Ήδη ένα τεστ έγινε πέρυσι, αν θυμάστε. Βέβαια, το κάναμε στο Λιξούρι, που και εκεί έχει πάρα πολύ καλό στάδιο και έγινε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας των δρόμων ταχύτητας της ελληνικής εθνικής ομάδας. Τέτοια πράγματα πιστεύω ότι βοηθούν και τον αθλητισμό, αλλά και την ανάπτυξη του νησιού μας συνολικά, και πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση όλοι μας, από όποιο πόστο και αν βρισκόμαστε. Μάλιστα. Οπότε έχουμε και αυτό λοιπόν. Καταφέρει λοιπόν η Κεφαλονιά σε αυτό το κομμάτι, στο στίβο δηλαδή, να αναβαθμιστεί. Όπως είπαμε και εσείς, κάνετε αυτή την προσπάθεια με τη διοργάνωση των Βεργοτίων. Βλέπουμε ότι και οι αθλητές της γυμναστικής εταιρείας, όπως και ο Δημήτρης Αντωνάτος, έφερε μια πολύ μεγάλη διάκριση. Υπάρχουν κυρίως μεταξύ και άλλοι αθλητές πίσω από τον Δημήτρη Αντωνάτο που να περιμένουμε από αυτούς κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια? Είναι γεγονός ότι ο στίβος αναπτύσσεται συνολικά και αυτός είναι και ο στόχος μας. Στο κομμάτι τώρα των νέων ταλέντων, απλά να πούμε ότι ήδη στο σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ για το 2023 έχουν μπει άλλα 5 παιδιά μας με τον Δημήτρη, που έρχονται από μικρότερες ηλικίες, κάτω των 16 ετών. Τα παιδιά αυτά φέτος θα είναι η αιχμή, ας πούμε, της αγωνιστικής μας ομάδας, μαζί με κάποια άλλα που βγαίνουν από τις ακαδημίες μας. Πιστεύω ότι στους πρώτους αγώνες που θα πάνε και αυτά τώρα το Σαββατοκύριακο στο κλειστό στίβο, είτε στον Άγιο Κοσμά είτε στην Πάτρα που έχει ημερίδες, θα αρχίσουν και αυτά καλά τη χρονιά τους, και ειλικρινά ευχόμαστε να εξελιχθούν και αυτά και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δημήτρη. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και εμείς σας ευχαριστούμε που προβάλλετε την προσπάθειά μας μέσα από το κανάλι σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.